Καλώς ορίσατε. Πώς νιώθετε για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα σας? Σίγουρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είμαι εδώ άμεσα, πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα. Ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά για να θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτόν το επίπεδο πρέπει να βρούμε λύσεις και να ανεβάσουμε την ομάδα και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν να αποδεχτείτε την πρόταση της Ομόνοιας? Αλίμονο να υπάρχει προπονητής στην Κύπρο που να με δεχτεί μια πρόταση από την Ομόνοια. Σίγουρα εμένα με τιμά και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τη διοίκηση και εγώ από τη σειρά μου θα δώσω το καλύτερο για αυτήν την ομάδα και να είναι σίγουροι ότι η ομάδα σίγουρα πρέπει να αλλάξει από το επόμενο παιχνίδι και ψυχολογία και να πάρουμε την νίκη που χρειαζόμαστε. Ποιο είναι το κύριο μήνυμα που στείλατε στους ποδοσφαιριστές σας? Εντάξει, εδώ υπάρχει αρκετή ποιότητα. Ξέρουμε πολύ καλά τους ποδοσφαιριστές. Ξέρουμε τι ποιότητα υπάρχει στα ποδητήρια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί είναι να καταφέρουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους βάλουμε στο παιχνίδι, να μπορέσουν να βγάλουν αυτά που μπορούν, γιατί μπορούν πάρα πολύ να βγάλουν αρκετά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έχετε αναλάβει σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα. Έχετε θέσει κάποιες προτεραιότητες για αυτή την περίοδο? Εντάξει, η προτεραιότητα μας είναι ακριβώς το αμέσως παιχνίδι που είναι με τον Άρη. Αυτό σκεφτόμαστε και αυτό πρέπει να ετοιμάσουμε την ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα χρειαζόμαστε τον κόσμο κοντά στην ομάδα. Τους θέλουμε με θετική ενέργεια, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι τη ψυχολογία τους ποδοσφαιριστές και στα ποδητήρια. Αυτό θα κάνουμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποια λάθη στο παιχνίδι. Εκεί χρειάζεται στήριξη ο ποδοσφαιριστής και πρέπει όλοι μαζί να τους βοηθήσουμε για να μπορέσουμε, γιατί έχουν αρκετά να δώσουν, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, παρακολουθήσατε τον επόμενο μας αντίπαλο. Πώς το περιμένετε το παιχνίδι αυτό? Εντάξει, είναι μια ομάδα που ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια γλίγορη ομάδα, ξέρει πολύ καλά πώς να μετάβασε από άμυνα σε επίθεση. Εκεί είναι το κλειδί του αντιπάλου, είναι μια ποιοτική ομάδα. Όμως και εμείς παίζουμε στην έδρα μας με το δικό μας κόσμο και πρέπει να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Και το πρώτο σας μήνυμα στον κόσμο της Ομόνοιας? Εντάξει, με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Θα προσπαθήσω να τους δώσω αρκετές χαρές και αυτός είναι ο στόχος μου. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.